Θέλαμε από την προηγούμενη εβδομάδα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να πάρουμε αυτή τη συνέντευξη που θα προχωρήσουμε αμέσως τώρα. Αλλά είδα ότι η σημερινή ημέρα είναι πολύ καλύτερη και το είδα από την προηγούμενη εβδομάδα και νομίζω ότι είναι καλύτερα σήμερα για να του δώσουμε και την καλησπέρα μας, να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά, καθώς ο πρόεδρος της ΚΑΕ Ηρακλής με το 90% πλέον και με τη σφραγίδα από την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για τις μετοχές, ο κύριος Θόδωρος Δρακόπουλος έχει γενέθλια σήμερα, οπότε νομίζω είναι η καλύτερη αφορμή για να τα πούμε εδώ στην Ρόγια Μπλε. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε και χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείτε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Να είστε γερός και φαντάζομαι τα κεράκια τα κρατάτε για την Τετάρτη. Είναι πολύ κοντά, συμπτωματικά, συγκυριακά, είναι πάρα πολύ κοντά στα γενέθλιά σας. Θα είναι ένα καλό δώρο, ναι. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Έχετε παλέψει γι' αυτό 3 και χρόνια. Έχετε προσπαθήσει. Μέχρι και πέρυσι υπήρχαν αποτυχημένες απόπειρες, οι οποίες σας έκαναν προφανώς, να πεισμώσετε, να μην το βάλετε κάτω. Σε μια χρονιά που το ξέρετε, το έχουμε συζητήσει και εκτός αέρα, ξεκίνησε πολύ προβληματικά με σφαλιάρες, με ήττα από το Διαγόρα, με εκείνη την κατοστάρα στο Μαρούσι που πόνισε πολύ. Αλλά θα το ξαναπώ και τώρα που είστε εσείς στον αέρα, γιατί δεν είναι ωραίο να μιλάμε μόνο όταν κάποιος λείπει, καλό είναι να τα λέμε και όταν είναι μπροστά, ότι πολλούς κατηγορούμε ή ο κόσμος ή οποιοδήποτε με σχόλια κάνει κριτική κτλ. Όταν κάνουν λάθη. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτός που τα έκανε τα λάθη τα διόρθωσε. Και αυτό φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Και αυτός είστε εσείς φυσικά, γιατί αλλάξατε προπονητή, φέρατε παίχτες, ενώ θα μπορούσε η χρονιά να είναι απλά μια ακόμα χαμένη και αποτυχημένη χρονιά. Τα βάλα όλα λίγο μέσα μαζί, με συγχωρείτε, έτσι για τον πρόλογο. Ό,τι θέλετε να σχολιάσετε για αυτά που προανέφερα, καλοδεχούμενα. Εντάξει, όταν η κριτική είναι καλοπροαίρετη, έχει και θετικά αποτελέσματα. Εμείς έχουμε πάντοτε ανοιχτά τα αυτιά μας, να ακούμε την κριτική όλων. Απλώς σαν ομάδα που αποφασίζουμε, είδαμε τα λάθη και μπορέσαμε και οργανώσαμε την ομάδα καλύτερα, ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Κάναμε ένα πολύ καλό ρόστερ. Βόηθηκε και αλλαγή του προπονητή. Πάνω ότι ο Λευτέρης, ο Χατζηρετήδης, έβαλε αυτός το χέρι του για να φτιαχτεί αυτή η ομάδα. Και έτσι φτάσαμε στο σημερινό αποτέλεσμα να έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία τώρα τελευταία άρχισε να παίζει καλό μπάσκετ. Και θεαματικό εννοώ. Παίζει οπότε... και αγχώνεται μέχρι το τρίτο λεπτό. Μετά ο αντίπαλος φεύγει με 20 και 30 πόντους. Είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Ναι. Ανέκαθεν είχαμε αυτό το πρόβλημα. Στο πρώτο δεκάλεπτο μπαίνουμε πάντα χαλαρά, δεν ξέρω. Που οφείλεται αυτό, αλλά... Μετά με αυτό που ακολουθεί, κύριε Δραγόπουλε, νομίζω ότι το ξεχνάμε όλοι το πρώτο δεκάλεπτο, γιατί η συνέχεια είναι τελείως διαφορετική. Αλλά επιμένω σε αυτό και σας τιμά που το καταγράψατε πριν από λίγο, ότι ακούσαμε την κριτική, ότι είχαμε τα αυτιά μας ανοιχτά. Γιατί, ξέρετε, υπάρχουν πολλοί, όχι μόνο στο μπάσκετ, γενικότερα, και το καταγράφουμε χρόνια τώρα, που είναι... κάτι παραπάνω από πεισματάριδες, κάτι παραπάνω από επιπόλαιοι, κάτι παραπάνω από να επιμένουν και να λένε όχι, εγώ έχω δίκιο, θα γίνει αυτό που θέλω εγώ, γιατί εγώ βάζω τα λεφτά. Οπότε από τη στιγμή που βάζω εγώ τα λεφτά, εγώ ξέρω τα πάντα. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν έγινε έτσι. Σε αυτή την περίπτωση ακούσατε, συμβουλευτήκατε, μάθατε από τα λάθη σας, όπως είπατε πριν από λίγο, και έγιναν οι κινήσεις που αποδεικνύεται περίτρανα ότι φέρνουν την ομάδα ενάμιση βήμα από την άνοδο. Η δικά μου στρατηγική φιλοσοφία είναι ότι ποτέ δεν παρεμβαίνω στην επιλογή των παικτών, ότι είναι καθαρά θέμα προπολιτή. Εγώ απλώς παρεμβαίνω στο οικονομικό κομμάτι, όπου λέω ότι είναι μπορούμε ή δεν μπορούμε. Εντάξει, όταν δεν πάει καλά βάλα γιατί βλέπεις, συζητάς και με τον προπολιτή και με την ομάδα τη διοικητική που έχουμε δίπλα μας. Και αποφασίζουμε τα πράγματα όλοι μαζί. Δεν είναι ενός αντρός αρχή, αλλά το κύριο λόγο το έχει πάντοτε ο προπονητής. Διότι και αυτό θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για να λογοδοτήσει αν αποτύχουμε. Και έτσι η δικιά μου στρατηγική πάντοτε είναι ότι αποφασίζει ο προπονητής, πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη για τη δικιά μας.
αλλά ο προπονητής κάνει πάντα τις προτάσεις. Και εδώ έκανε πολύ καλές προτάσεις το δευτερόλεπτο στο κατηδιακής. Απλώς βοήθησε πάρα πολύ η αλλαγή με τον Κώστα τον Μέξα που έδωσε πολύ καλύτερα την ομάδα για τους παίκτες και έτσι είχαμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Έπαιξε ρόλο και για την κακή αρχή της ομάδας ότι καθυστέρησε να μπει στη διαδικασία μεταγραφών, γιατί υπήρχε μια έτσι, πολύ μεγάλη αναμονή τι θα γίνει, πώς θα στελεχωθεί η ομάδα. Είχατε και εσείς ζητήματα να αντιμετωπίσετε, αυτό δεν είναι κρυφό, είχατε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Και σε εκείνο το σημείο, κύριε Τρακόπουλο, μετά το Μαρούσι και μετά είπατε ότι ρε γαμώτο, συγγνώμη για την έκφραση, ακόμα μια χρονιά βάζουμε λεφτά και ακόμα μια χρονιά δεν θα γίνει τίποτα. Σας πήρε λίγο από κάτω εκείνη την περίοδο? Αντιθέτως με πείσμωσε πολύ εκείνη η ήττα από το Μαρούσι. Είπα ότι δεν είναι δυνατόν με αυτούς τους παίκτες να χάσουμε από το Μαρούσι. Μια ομάδα που εγώ θα προβλέψω ότι θα έπεφτε. Και από ό,τι έχουν καταστάσει δύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβασμό. Ήταν ντροπή για να χάσουμε από το Μαρούσι με αυτούς τους παίκτες που διαθέταμε. Και έτσι έπρεπε να σκουπωθούμε και γι' αυτό αλλάξαμε την προπονητή για να μπορέσει να ορθοποδήσει η ομάδα. Και νομίζω ότι κάναμε πολύ καλή επιλογή και η ομάδα άρχισε να ρολάρει πολύ καλύτερα από τότε. Και εντάξει, στην αρχή είχαμε το εξής πρόβλημα, ότι δεν μπορούσαμε να βρούμε ψηλό παίκτη. Ναι. Δεν υπήρχε στην αγορά, δηλαδή ψηλοί παίκτες και έτσι είχαμε πολύ λίγες επιλογές. Περιμέναμε για κάποιους, μήπως δεν υπογράψουν στην Α1, αλλά τελικά υπέγραψαν στην Α1, οπότε περιορίστηκε η επιλογή μας στο ελάχιστο αριθμό. Και έτσι είχαμε αυτό το πρόβλημα, αλλά φάλικαμε και λίγο τυχαίοι με την διαθεσιμότητα του Ρόνι, του Κάουσκας, και μας βγήκε πολύ καλά. Όπως και οι άλλοι δύο, έτσι δεν το συζητάμε, και ο Πολυτάρχου σε μεγάλο βαθμό, αλλά και ο Λιάπης που... Θα το ξαναπώ για ακόμα μια φορά, ήταν πολύ πολύ έτσι, σημαντική η συνεισφορά του. Άσχετα αν δεν τον είδαμε δυστυχώς σε πολλά παιχνίδια. Ο Μιχάλης ήταν η πιο θετική έκπληξη για μένα. Εξαιρετικός παίκτης και εξαιρετικός χαρακτήρας. Ελπίζω να πάει καλά το πόδι και να το λέμε και του χρόνου κοντά μας. Εγώ θα κάνω πρόταση να παραμείνει, αλλά απλώς είναι θέμα του προπονητή πρώτα. Είμαστε πολύ τυχεροί, ναι. Και με τον Μιχάλη, με τον άλλο Μιχάλη τον Πολυτάρχου. Ναι. Και αυτός δεν τα βρήκε με το Περιστέρι καλά και αποφάσισε να φύγει, οπότε κινηθήκαμε γρήγορα και το πήρασαμε. Ήταν μια θέμα τύχης αυτό, δηλαδή δεν ξέραμε ότι ο Πολυτάρχου ήταν διαθέσιμος. Αν ήταν διαθέσιμος από την αρχή, θα τον είχαμε κλείσει, αλλά δυστυχώς είχε αποφασίσει να κατέβει με το Περιστέρι, αλλά τελικά στον δρόμο αποφάσισε ότι δεν τον συμφέρει και έτσι μπήκαμε εμείς και τον πήραμε. Ο Μιχάλης ήθελε να έρθει από πρόπληση σε εμάς, αλλά για διάφορες συγκυρίες δεν κράτησε τόσο τον πάγο και παρέμεινε στην Αθήνα. Mm-hmm. Και έτσι ήμασταν λίγο τυχεροί, αλλά κινηθήκαμε και γρήγορα. Αυτό ήταν το καλό για μας. Ξέρετε, κύριε Δρακόπουλε, στον Ηρακλή δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλοί με όμικρο γιώτα το πολύ που να βάζουν λεφτά από την τσέπη τους. Εσείς είστε ένας από τους λίγους. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι πέρα από εσάς που το κάνουν σε τόσο μεγάλο βαθμό και για συνεχόμενα χρόνια. Και ακόμα και ο χειρότερος εχθρός σας που λέει ο λόγος στον Ηρακλή, αυτό δεν πάβει παρά να το παραδέχεται. Να λέει ότι μπορεί να έχει κάνει 1000 λάθη, αλλά ο άνθρωπος βάζει λεφτά. Πώς αισθάνεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που για 3 χρόνια βάζει λεφτά, αισθάνεται πέρα από χαρούμενος και ικανοποιημένος και ανακουφισμένος για το ότι κάλιο αργά παρά ποτέ και τα καταφέρνει, γιατί είναι πολύ κοντά στο να πετύχει αυτό που κυνηγάει αυτά τα χρόνια? Ανακούφιση είναι κυρίως το συνέστημα που έχετε αυτή τη στιγμή. Χαρούμενος είστε σίγουρα. Δεν το χαρά και ευτυχία πρώτον. Κατά δεύτερο λόγο είναι ανακούφιση, αλλά κυρίως είναι η χαρά της επίτευξης του στόχου. Η ανακούφιση είναι δεύτερο πράγμα. Mm-hmm. Οπότε αισθάνομαι πολύ χαρούμενος το ότι θα επιστρέψουμε εκεί που ανήκουμε και του χρόνου νομίζω ότι θα δούμε στο Ευαλόβιο
πολύ 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 μεγάλα μάτς. Αυτό θα ήταν καλό γενικά και για το μπάσκετ. Τον Ολυμπιακό το μάλλον δεν θα το δούμε. Αυτό θα είναι όντως περίεργο. Γιατί δεν κατέβηκε από ό,τι ενημερώνουμε, τώρα θα το τσεκάρω κιόλας. Νομίζω δεν κατέβηκε σήμερα, μιας και το αναφέρουμε. Εγώ είμαι σίγουρος δεν θα κατέβει, τώρα τι θα γίνει μετά δεν ξέρω. Ναι. Αλλά θα είναι ένα περίεργο πρωτάθλημα χωρίς τον Ολυμπιακό. Καλά, εγώ δυσκολεύομαι, να πιστώ ότι δεν θα υπάρχει Ολυμπιακός τώρα στην Α1. Κάτι θα βρουν εκεί, η Ελλάδα είναι. Οπότε δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Έχουμε ακόμη ένα περίεργο καλοκαίρι, έτσι προβλέπω, που δεν θα ξέρουμε τι θα κάνουμε, γιατί... αν θα είναι 16, αν θα είναι από την Α1 οι ομάδες που έπεσαν, αν θα είναι από την Α2 ο τρίτος και ο τέταρτος, ακόμα αυτά δεν έχουν δοθεί απαντήσεις για αυτά, ναι, δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Εκεί που θα δοθεί μεγάλη μάχη θα είναι στο χορηγικό πακέτο, ναι, τηλεόρασης, τηλεοπτικά και τα υπόλοιπα. Διότι ο Ολυμπιακός είχαν μια πολύ καλή πρόταση που όντως θα αναβαθμίσει το άθλημα, mm-hmm, και θα έχει και πολύ μεγάλη τεράστια για όλες τις ομάδες. Με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα του χρόνου. Αν ισχύσει αυτό που πρότεινε ο Ολυμπιακός, γιατί δεν το ξέρω ακόμη, αλλά αν γίνει αυτό θα είναι εξαιρετικά καλό για όλους μας. Μιας και μιλάμε για τα οικονομικά, αν και το ξαναλέω, πρώτο Θεός με το καλό να έρθει η νίκη, γιατί πρέπει να έρθει η νίκη, έτσι. Από την Πέμπτη και μετά θα είναι πολύ καλύτερα και σίγουρα θα ξανακάνουμε συζήτηση και μέσα στο καλοκαίρι για τον προγραμματισμό, σχεδιασμό κτλ. Αλλά με αφορμή και τη δήλωση που μας έκανε εδώ εκτελεστικός διευθυντής της ΚΑΕΡΑ Κλής, ο κύριος Καρβέλας, την Παρασκευή στην ώρα για μπλε, και μας αποκάλυψε ουσιαστικά ότι από τη στιγμή που μπήκαμε σε διαδικασία play-off με 2-0 με όλους τους αντιπάλους, ήμασταν ακόμα πιο απελευθερωμένοι να ξεκινήσουμε και να συνεχίσουμε, αν θέλετε, το σχεδιασμό. Όντως, κύριε Δρακόπουλε, έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Το ξέρω, θα μου πείτε ότι έχουμε ένα μάτσα ακόμα, αλλά αν θέλετε, απαντάτε. Απ' έξω ονειρευόμαστε, όντως. Στο μυαλό μας κάνουμε σκέψεις. Διάφορα, ο καθένας λέει τις σκέψεις του, απλώς δεν έχουμε καθίσει να συζητήσουμε σοβαρά, ακόμη πολύ νωρίς. Αλλά ας τελειώσει το μάτι της Τετάρτης και από εκεί πέρα όντως θα αρχίσουμε να οργανωνόμαστε άμεσα, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε και με το γήπεδο έχουμε να κάνουμε, ναι, αρκετά πράγματα. Πρέπει αλλά να γίνουν πρώτη χρονιά πάρα πολλά, ναι, που θα ξεκινήσουμε νωρίς να σχεδιάζουμε μια ομάδα, γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν ξέρουμε σε ποια κατηγορία θα παίζουμε. Και στις τρεις προηγούμενες χρονιές δεν ξέραμε σε ποια κατηγορία θα παίζουμε. Σωστά. Είχαμε και αυτό το μειονέκτημα. Για το πιο... Και με την ελπίδα ότι θα παίξουν στην Αφαέρα, καθυστερούσαν και το σχεδιασμό της ομάδας. Που αποδείχθηκε λάθος εδώ που τα λέμε, γιατί μάλλον κακώς περιμέναμε σε αυτή τη χώρα. Μάλλον κακώς περιμέναμε. Λάρε, για αυτή τη χώρα, όπως λέτε. Γι' αυτό το λέω λάθος, ναι. Σε άλλη χώρα θα ήταν σωστό. Σε αυτή τη χώρα λέει. Σε άλλη χώρα ο Πανιόνιος δεν θα παίζει 3 χρόνια στην Α1. Τώρα συγγνώμη για τους φίλους του Πανιονίου, αλλά νομίζω ότι και οι ίδιοι το ξέρουν, έτσι. Δεν το συζητάμε. Όσον αφορά τα οικονομικά, δεν θέλω να μας πείτε νούμερα, θέλω να ρωτήσω το εξής: πόσο πολύ έχει ματώσει ο Θόδωρος Δρακόπουλος αυτά τα 3 χρόνια και αν αντέχει να εξακολουθεί να ματώνει από τη στιγμή που πλέον εδώ και λίγες μέρες είναι και επίσημα κάτοχος του 90% των μετοχών της ΚΑΕΡΑΚΛΙΣ. Και ένα σχόλιο και γι' αυτό, έτσι, για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την πρόσφατη απόφαση. Εντάξει, η απόφαση ήταν κάτι το αναμενόμενο, δεν είχαμε κανένα θέμα εμείς. Μπορώ να πω ότι σαν ΚΑΕ Ηρακλής αυτή τη στιγμή είμαστε η πιο οργανωμένη ΚΑΕ φοροτεχνικά και νομικά σε όλη την Ελλάδα και μαζί με όλες τις ΠΑΕ. Οπότε αυτό που ούτε καν με απασχολεί. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού νομίζω ότι ελάχιστες ομάδες θα έχουν τα στοιχεία που χρειάζονται τόσο καλά όσο τα έχουμε εμείς. Το ούτε καν να το σκέφτεστε. Όσο αφορά τώρα τα πόσα λεφτά, επειδή μπορεί να ακούει και τη λέγαμε στον άλλο, καλό είναι να μην... Όχι, δεν ζητάω νούμερο. δεν ζητάω. Τα χαιρετίσματά μας αν ακούει. αλλά δεν ζητάω νούμερο. Όσο αφορά για του χρόνου είναι μια άλλη κατηγορία που είναι διαφορετικά δεδομένα. Θα υπάρχουν και επιτέλους ανάσες, παύλα έσοδα, έτσι. Θα υπάρχουν επιτέλους, λέει, κάποια έσοδα. Αλλά θα είναι μια
χρονιά αναγνωριστική. Θα έλεγα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν ομάδα, να τη μάθουμε την κατηγορία καλά, γιατί τώρα την Α2 την έχουμε μάθει απ' έξω, οπότε τώρα είναι ώρα να μάθουμε την Α1. Θα εξαρτηθεί όμως και από άλλους παράγοντες, όπως η προσέλευση του κόσμου. Αυτό θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Τα διαρκείας, οι χορηγίες, οι διαφημίσεις. Τα διαρκείας, απλώς δεν είναι μόνο το χρηματικό, είναι, είναι και το, και το ποιοτικό. Ναι. Ναι. Δηλαδή στην Α1 τώρα δύο επεισόδια τιμωρηθείς, δεν είναι μόνο το πλειόλος χρηματικό πρόστιμο, αλλά άμα τιμωρηθείς 2-3 αγώνες και... πλέον νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτό. Είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ναι. Είναι μια, ένα μεγάλο πλήγμα. Mm-hmm. Γιατί θα υπάρξουν 5-6 μάτς όλο τον χρόνο, το οποίο θα είναι sold out, πιστεύω. Τα μάτς που καίνε, όπως λέμε, έτσι, τα μεγάλα ντέρμπι. Τα μάτς που καίνε, ναι. Οπότε θα εξαρτηθεί πολύ από τον κόσμο μας και από την ποιότητα της παρουσίας. Δεν μόνο το χρηματικό, δηλαδή, αλλά θα είναι και το πώς θα εκφραστεί ο κόσμος μες στο γήπεδο. Και νομίζω ότι έχουμε ένα μεγάλο όπλο σε σύγκριση με όλες τις άλλες ομάδες, και το Ιβανόφυλλο είναι... Το κλουβί. Το κλουβί, το πιο παθητικό γήπεδο για μένα σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή... Η ομάδα του Αγγλία έχει ένα 30% του πλέον στην απόδοση της από την παρουσία του κόσμου. Πάντως, εδώ και πάρα πολύ καιρό το Ιβανόφυλλο είναι υποδειγματικό, έτσι. Δεν γίνεται το παραμικρό. Ήταν πριν 4 χρόνια που κάνει το Βασιλακόπουλο, μου είχε πει ότι άμα θες να πας μπροστά και να κάνεις κάτι, πρέπει να λύσεις το πρόβλημα με τους φανατικούς. Έδωσα την υπόσχεσή μου και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Εντάξει, έχουμε ακόμη περισσότερο εμπιστοσύνη, αλλά δόξα τω Θεώ. Είναι υποδειγματικό. Είναι υποδειγματικό και θα είναι και την Τετάρτη. Να επιμείνω σε κάτι που αφορά πάλι το οικονομικό, αλλά το πάω λίγο και σε άλλο επίπεδο. Αν θυμάστε και σε άλλες συζητήσεις που έχουμε κάνει εδώ στην ώρα για μπλε τα προηγούμενα χρόνια, μας είχατε πει ότι στόχος σας πέρα από την άνοδο είναι να οργανωθούμε. Να φτιάξουμε το γήπεδο. Να έχουμε μπουτίκ. Να έχουμε τμήμα marketing. Να έχουμε δικούς μας χορηγούς. Να έχουμε χορηγό στη φανέλα που δυστυχώς. Κύριε Θρακόπουλε, δεν τη βλέπουμε. Να έχουμε τις ταμπέλες μας, να έχουμε τις διαφημίσεις μας, να είμαστε ικανοί να κάνουμε πολλά. Για λόγους που ξέρετε εσείς, αυτά τα πράγματα δεν περπάτησαν, δεν προχώρησαν στην Α2. Πλέον με την προοπτική της Α1 μπορούν να γίνουν πράξη. Για την μπουτίκ, για το μάρκετινγκ, για τους χορηγούς, για τις ταμπέλες, για το χορηγό μπροστά. Δηλαδή, δεν γίνεται ολόκληρος ο Ηρακλής να μην έχει ένα χορηγό μπροστά στη φανέλα, για παράδειγμα. Βέβαια. Άμα δεν γίνουν αυτά, θα έχουμε αποτύχει και. Δεν μπορεί να βασίζεται μια ομάδα στην Α1 μόνο σε έναν άνθρωπο. Αυτό είναι φύση αδύνατο. Αν θέλουμε να έχουμε μέλλον και να γίνουμε αντάξει του ονόματος του Ηρακλή, θα πρέπει να βρεθεί όλο αυτό το κομμάτι που αναφέρατε. Και νομίζω ότι φέτος θα γίνουν αυτές τις προσπάθειες και επειδή θα έχουμε χρόνο μπροστά μας, νομίζω ότι θα πάμε καλά. Γιατί δεν πραγματοποιήθηκαν, γιατί τα είχατε δηλώσει και σε αυτήν εδώ την εκπομπή ότι θέλουμε να έχουμε και μάρκετινγκ, θέλουμε να έχουμε και μπουτίκ, θέλουμε να έχουμε και χορηγούς, θέλουμε να έχουμε και τηλεοπτικά, αλλά δεν προχώρησαν. Δυστυχώς η Α2 δεν είναι καθόλου ελκυστική στους επενδυτές και στους διαφημιζόμενους. Τη θεωρούν χαμηλή κατηγορία χωρίς μεγάλη ακροματικότητα. Mm-hmm. Και έτσι δεν υπάρχουν εταιρείες που να θέλουν να διαφημιστούν στην Α2. Το οποίο για μένα είναι λάθος, γιατί η Α2 είναι μια πολύ καλή κατηγορία και μπορεί να είναι και η βάση του ελληνικού μπάσκετ, αν το δούμε, και θα πρέπει να προσεχθεί από την Ομοσπονδία πολύ καλύτερα. Δηλαδή, δεν μπορεί η Β' Εθνική στο ποδόσφαιρο να παίρνει 6 εκατομμύρια και η Β' Εθνική στο μπάσκετ για Α2, δηλαδή δεν παίρνει τίποτα. Να... τεράστιες οι διαφορές. Ναι. Να κλείσω την παρένθεση που ανοίξαμε μαζί στην κουβέντα μας νωρίτερα, να πω ότι είναι οριστικό Ολυμπιακός στην Α2. Το διαβάζω τώρα. Κατά 99% ήμουν σίγουρος ότι θα γίνει αυτό. Το μάτς κατοχυρώθηκε στον Παναθηναϊκό με σκορ 20-0. Ο Ολυμπιακός δεν κατέβηκε καθόλου. Και αυτό σημαίνει βάσει των κανονισμών στην Ελλάδα υποβιβασμό στην Α2. Ναι. Αλλά εντάξει. Επειδή είμαστε στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει αυτό. Τέλος πάντων, όντως. Αυτή τη στιγμή η είδηση λέει ο Ολυμπιακός στην
στην Α2. Απλά το καταγράφουμε, τίποτα παραπάνω. Επειδή έγινε τώρα γι' αυτό. Μπορεί να βρει κανένα λάθο, μην τελαγωγάσει. Μπορεί. Ένας φίλος που μάλλον γνωρίζει ή μάλλον μπορεί να, αυτό που λέμε, να ρίχνει άδεια για να πιάσει γεμάτα, θέλει να σας ρωτήσω τι ακριβώς έχετε ετοιμάσει ως ΚΑΕ για την Τετάρτη. Ως ΚΑΕ, ως Στρακόπουλος, ως ομάδα, έχετε ετοιμάσει κάτι για την Τετάρτη, μπορούμε να το πούμε. Τίποτα ιδιαίτερο. Την νίκη μόνο. Αυτή μας ενδιαφέρει. Μόνο την νίκη. Ας κερδίσουμε πρώτα και μετά θα έχουμε χρόνο να οργανώσουμε κάποια πράγματα. Και αυτό σημαίνει Καστοριά Α1. Ρωτάει ένας φίλος. Αυτό τυπικά δεν σημαίνει Καστοριά Α1. Ναι. Αυτό μας ευλόγει εμάς, γιατί πιθανότητα η Καστοριά να μην παίξει τόσο δυνατά. Καλά, τώρα εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, αν και είμαστε στον αέρα, τι να κάνει, να κάνει τρεις νίκες η Καστοριά, δηλαδή δεν είναι το θέμα. Το βλέπω και εγώ λίγο δύσκολο, αλλά ποτέ δεν γίνεται. Mm-hmm. Η μπάλα είναι, θα χρησιμοποιήσω την περίφημη ρίση του Όστιν, είναι. Ναι, οπότε... είναι, ναι. Αλλά με το Ιβανόφιο έτσι όπως είναι, νομίζω ότι ο Ηρακλής έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Είμαστε και καλύτεροι σαν ομάδα, οπότε έχουμε όλα τα πλεονεκτήματα υπέρ ημών. Οπότε θεωρητικά θα πρέπει να τελειώνουμε την Τετάρτη. Το προηγούμενο καλοκαίρι, εδώ στην ώρα για μπλε, είχατε προχωρήσει σε μία αποκάλυψη λέγοντας ότι είστε θετικός για συμπαίκτες και τότε μας είχατε αποκαλύψει την περίπτωση του κύριου Τσάπα που ανέβασε τον Ιωνικό, έτσι. Πλέον έχετε την ίδια διάθεση για συμπαίκτες ή επειδή αλλάζουν τα δεδομένα και μιλάμε για την Α1 δεν μπαίνετε σε αυτή τη λογική? Και μιλάω για οικονομικούς συμπαίκτες, έτσι, κυρίως. Εγώ είμαι πάντα ανοιχτός σε οικονομικούς συμπαίκτες, όσοι θέλουν και όσοι μπορούν και δεν έχουμε να είμαι εγώ πρόεδρος. Αν υπάρχουν συμπαίκτες που θέλουν να συμμετάσχουν, πολύ ευχαρίστω. Και απάντως αυτός θα είναι ο στόχος μου. Διότι μια ομάδα για να γίνει μεγάλη δεν μπορεί να έχει πολλούς περιορισμένους και μόνο από έναν άνθρωπο. Θα πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλοί σπόνσορες που να στηρίζουν αυτή την ομάδα. Και αυτός θα είναι ο στόχος μου για την επόμενη πενταετία. Αν θέλουμε να είναι σοβαροί, θα πρέπει να υπάρχουν σοβαροί σπόνσορες που να στηρίζουν τον Ηρακλή μας. Τώρα η συγκυρία και της οικονομικής ζωής είναι λίγο δύσκολη, αλλά ελπίζω ότι επειδή τα επόμενα χρόνια προβλέπεται μια καλύτερη οικονομική πορεία στην Ελλάδα, πιστεύω θα βρίσκονται και πιο εύκολα οι σπόνσορες. Προβλέπετε, σε άλλο να το βλέπω αισιόδοξα. Ναι. Ναι, μακάρι. Μακάρι, μακάρι, γιατί είπαμε, σε άλλες χώρες μπορούσαμε να μιλάμε διαφορετικά. Εντάξει, εδώ μπορεί να βοηθήσει και το κράτος και η Ομοσπονδία, διότι θα λέω τώρα, η Β' Αθηνική στο ποδόσφαιρο φέτος θα πάρει 6 εκατομμύρια τηλεοπτικά. Το οποίο το βλέπω τεράστιο. Ναι, είναι πολλά τα λεφτά που μοιράζονται. Είναι πολλά τα λεφτά. Αλλά δεν μπορεί η Α1, ας πούμε, να παίρνει ένα εκατομμύριο. Mm-hmm. Όταν τα τηλεοπτικά πάλι. Η ακροματικότητα αντιστρόφως αλλάζει. Δεν φέτος το μπάσκετ τηλεοπτικά είχε τρομερή ακροματικότητα. Σε σύγκριση με τη Β' Αθηνική στο ποδόσφαιρο, δηλαδή από το να κάτσεις να δεις πλατανιά στις Αμικώς, ας πούμε, πού και το να δεις το χολαγό με πανιόνι. Ναι, ναι. Έτσι το βλέπω εγώ. Ναι, ναι. Αλλά έχει δείχνει το κόσμος, δηλαδή. Το θέμα είναι πολύ καλύτερο, τα μάτια είναι πολύ πιο κλειστά και είχε πολύ μεγάλη ακροματικότητα η ελληνική λίγα. Οπότε είναι τελείως άδικο να παίρνεις 6 εκατομμύρια στη Β' Αθηνική του ποδοσφαίρου και ένα 200 στην Α1 του μπάσκετ. Έχοντας και ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα που έρχεται, όπου με την παρουσία του Αντετοκούνμπο μπορεί η Εθνική να πάει πολύ καλά και να ανεβάσει ακόμα περισσότερο την ακροματικότητα του μπάσκετ στην Ελλάδα, θα είναι μεγάλη αδικία να μην μπορεί το κράτος να βοηθήσει την οργάνωση της λίγκας σε μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι στην Ισπανία για να συμμετάσχεις στη λίγκα θέλει εγγυητική ένα 2 εκατομμύρια, 3, πόσο διαφορετικά δεδομένα τελείως. Δεν μπορούμε να μπούμε καν σε διαδικασία σύγκρισης. Και έτσι θα αποκτήσει και πιο αξιοπιστία το πρωτάθλημά μας. Θα έχουν την ξένη και να ξέρουν θα πληρωθούν.
Mm-hmm. Γιατί τώρα έχουμε διάφορα προβλήματα που οφείλονται κυρίως στην κρίση, αλλά έξω ακούγεται ότι η Ελλάδα έχει πρόβλημα. Μην πας να παίξεις, διότι μπορεί να μην πληρωθείς τώρα. Και έτσι, αν βοηθήσει και το κράτος, νομίζω ότι το πρωτάθλημα του χρόνου θα είναι άκρως ανταγωνιστικό. Και μόνο που έχει Ηρακλή φτάνει. Και μόνο που έχει Ηρακλή φτάνει, όντως. Έτσι. Και αυτό είναι επιτυχία, γιατί θα παίζουν δύο ιστορικές ομάδες τώρα και ο Ιωνικός και ο Ηρακλής. Ο Ιωνικός νομίζω μετά από 30-35 χρόνια ανεβαίνει κάπου εκεί. Ακριβώς, ναι. Κάπου εκεί. Βέβαια, αυτό που έγινε 8 χρόνια πρέπει να ρίξουμε τέτοια πέτρα πίσω που να το αφήσουμε στην αιωνιότητα, δηλαδή να μην το ξανασκεφτούμε ποτέ ότι θα το ξαναζήσουμε αυτό το πράγμα για το μπάσκετ. Έτσι, ότι θα είναι εκεί που ήταν πάντα, Α1 και κανένας δεν θα τον κουνάει από εκεί. Νομίζω πρώτη σας σκέψη λογικά πρέπει να είναι αυτή για την επόμενη φορά. Έτσι ακριβώς. Η σταθεροποίηση, έτσι. Έτσι. Και κάθε χώρο να κοιτάμε ένα σκαλί πιο πάνω. Όσον αφορά αυτό θέλει δουλειά, ναι. Και με δουλειά μπορεί να πας καλά. Όσον αφορά τη φιλοσοφία σας για τους προπονητές, είτε αποδείχθηκαν σωστές οι απόψεις σας, είτε λάθος, αυτό καθένας το κρίνει για το αν άργησε να διώξει ένα προπονητή ή για το αν άργησε να πάρει ένα προπονητή, ούτως ανάλογα τις περιπτώσεις. Έχετε πει κατά καιρούς, κύριε Δραγόπουλο, ότι εάν μου κάνει ένας προπονητής, αν μου κάνει κλικ σε ένα προπονητή σε κάτι και αυτό που λέμε ταιριάζουν τα χνότα μας, εγώ δεν μπαίνω σε διαδικασία να μην συνεχίσω με αυτόν. Άρα θεωρούμε ότι ο κύριος Μέξας στην Α1 θα είναι δίπλα σας. Ο κύριος Μέξας έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο. Υπογράψαμε 3 συμβόλαιο, οπότε έχει άλλα 2 χρόνια και για άλλα 2 χρόνια θα είναι μαζί μας. Και να μην είχαμε συμβόλαιο, πάλι θα ήταν μαζί μας. Καθότι δεν μπορεί να είσαι αποκριτή που θα ανεβάζει και να τον διώχνεις. Mm-hmm. Αλλά με τον κόσμο Μέξα έχουμε συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια. Οπότε για άλλα 2 χρόνια θα είμαστε μαζί. Εκτός και αν πάρει κανένα μεγάλη προσφορά από άλλη ομάδα και σε λύσει ο ίδιος να φύγει. Ναι, δεν το ξέρω, αλλά δεν το νομίζω κιόλας. Εγώ το εύχομαι να μην υπάρχει. Νομίζω ότι ο Κώστας έχει όλα τα χέρια να πάει τον Ηρακλή πολύ ψηλότερα και στην Αφαέλ. Επανέρχομαι γιατί έχει έρθει, αν και το συζητήσαμε κάπως, αλλά ο φίλος Αντώνης επανέρχεται σε αυτό, για την περίφημη αναδιάρθρωση. Βέβαια ο κύριος Καρβέλας που γνωρίζει πάρα πολλά του μπάσκετ και τα της ΕΟΚ μας είπε ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Σε τι σκέψη σας βάζει το 16 ομάδες και υποβιβασμός 4, σας αφήνει αδιάφορο, το έχετε στο μυαλό σας, επηρεάζει τον προγραμματισμό για την επόμενη χρονιά? Δεν ξέρω πώς το σκέφτεστε, έχει, αν και ακόμα δεν είναι 100% σίγουρο, έτσι. Έχει τα καλά του, έχει τα κακά του. Το κακό είναι ότι θα είναι 2 ομάδες να μοιραστούν το ποσό που θα λείψει από εμάς. Ναι. Δεύτερον, είναι και λίγο άδικο, δηλαδή δεν υπάρχει κανένας κανονισμός πρωταθλήματος που θα λέει ότι θα γίνει αυτό. Οπότε, εάν γίνει αυτό, δεν πέσει η Κίμη, ξέρω εγώ, ή το Λαύριο, mm-hmm. θα είναι παραπολεμένη η τρίτη και η τέταρτη της Β' Αθλητής, της Α2, συγγνώμη. Οπότε είναι λίγο δύσκολη η απόφαση αυτή. Απ' την άλλη, όντως και το Λαύριο είναι κρίμα να πέσει, διότι είχαν μια πολύ καλή ομάδα, έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια άνθρωποι και είναι κρίμα να πέσει με τον τρόπο που πέφτει. Τώρα αυτό θέλει αρκετή συζήτηση. Άμα γίνει αυτό, θα είναι μια ιδανική περίπτωση κάποιος να πάει στα Αλβανία από το πρωτάθλημα του χρόνου, γιατί θα είναι όλες οι ομάδες πριν το καζάνι. Ναι. Οπότε θα αδυνατήσει το πρωτάθλημα της Αλβανία, δηλαδή πλευρά. Δηλαδή, έχει πολλά θέματα που πρέπει κάποιος να δει και να τα συζητήσει. Νομίζω ότι η Ομοσπονδία έχει την εμπειρία και θα αποφασίσει το καταλληλότερο. Αλλά κάθε λύση έχει και το καλό και το κακό. Για τον προγραμματισμό αυτού καθ' αυτού του Ηρακλή και της ομάδας που θέλετε να δημιουργήσετε, της νέας ομάδος με πολλούς ξένους, με Αμερικανούς κτλ. Γιατί μπαίνουμε σε διαφορετικά μονοπάτια τώρα, έτσι. Πόσο σας επηρεάζει αυτό το 16 με 4 που έλεγα νωρίτερα, ή καθόλου? Δεν μας επηρεάζει. Το σκεπτικό μας είναι να έχουμε μια πολύ καλή ελληνική ομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή να κρατήσουμε 5-6 παίκτες από τους ήδη υπάρχοντες. Ένα κορμό, ναι. Ένα κορμό, οι οποίοι ξέρουν την όλη κατάσταση που υπάρχει στην ομάδα, στην πόλη και στο ελληνικό βάσκετ, και να σταθούμε τη χέρια να διαλέξουμε
3-4 ξένους που να κάνουν και τη διαφορά, που να μπορούν να ανεβάζουν το Ηρακλή σε άλλο επίπεδο. Οπότε αν θα είναι 14-16 δεν μας επηρεάζει στο σχεδιασμό της ομάδας. Μπορεί να χάσουμε κάποια λεφτά από τα τηλεοπτικά, μπορεί να τα κερδίσουμε τα εισιτήρια. Οπότε δεν μας επηρεάζει στο σχεδιασμό της ομάδας. Το θέμα μεταγραφών είναι αποκλειστικά ευθύνη του προπονητή ή μπορούν να το πλαισιώσουν και κάποιοι, τώρα χρησιμοποιώ μια ποδοσφαιρική έτσι, ονομασία, τεχνικοί διευθυντές που να γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις και να φέρουν δύο Αμερικανάκια που θα βάζουν 30 πόντους ο καθένας για παράδειγμα. Όπως έκανε το Περιστέρι και την πρώτη χρονιά έκανε φοβερή πορεία. Θέλει και τύχη βέβαια σε αυτό, δεν το συζητάμε. Θέλει να βρεις και λαβράκια έτσι, κάποιους ξένους που θα είναι παιχταράδες με το καλημέρα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το χάσμα του προπολιτή. Να μπορεί να διαλέγει παίκτες λαβράκια. Και των συνεργατών του, έτσι, και των κατασκόπων σε εισαγωγικά, των δορυφόρων που θα έχει. Και πού είναι οργανωμένο ο καθένας. Εμένα το όνειρό μου θα ήταν να έχουμε μια ομάδα σοφών. Που να λέει, μια ομάδα σοφών, είπατε. Ναι. Που να λέει, ας πούμε, ο Γιάννης ο Τσουμπής, ο Δημήτρης Καρατουλίδης, ο Χρήστος Ντάμος, ο κ. Σακελάριου, πάλι παίκτες. Mm-hmm. Που ξέρουμε ότι αγαπάνε τον Ηρακλή πιο πολύ από εμάς και που έχουν και μεγαλύτερη γνώση από εμάς. Και ξέρουν και πολύ μπάσκετ. Και που ξέρουν και πολύ μπάσκετ και να μπορούν να μας συμβουλεύουν. Για μένα αυτό σκέφτεστε κάτι τέτοιο, μιας και το είπατε, να προτείνετε σε κάποιους... Θα το προτείνω στα παιδιά και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Ωραίο, μάλιστα. Είναι μια πρωτότυπη ιδέα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ιδανικό σενάριο για τον Ηρακλή. Κάτι ακόμα. Να είσαι ανθρώπου σαν τον Γιάννη τον Τζουμί είναι μια πολυτέλεια. Ο οποίο έγραψε στα social media ότι αν και λείπει στο εξωτερικό αυτέ τι μέρε, Τετάρτη θα είναι στο Ιβάνοφιο. Βλέπετε. Ότι για μένα αυτή θα ήταν η ιδανική λύση. Ναι, ναι. Έχουμε πολλού, αλλά νομίζω οι περισσότεροι δεν έχουν αξιοποιηθεί. Σωστά, έτσι. Έχουμε κάλους, φυσικά, έχουμε κάλους. Θέλουν και λίγο αυτό που λέμε το τσίγκλισμα, έτσι, κάποιος να έρθει κοντά, να τους πλησιάσει, να τους καλοπιάσει, αν θέλετε, να είναι δίπλα. Να έχουν έστω ένα συμβουλευτικό ρόλο. Ο Νίκος ο Χατζηβρέτας, παραδοσιάρι, είναι ένας θησαυρός. Είναι πολύ. Με την εμπειρία του και την πείρα του και την αγάπη του Ραγκλή, αλλά και με τις ακαδημίες που έχει. Τι που βλέπετε έχει εξαιρετικά αποτελέσματα και ήδη έχει αρχίσει. Την ομάδα του 10, ναι. Είναι του 10, ναι. Οπότε ο Δίκος Καρδιέλα θα ήταν ιδανικό να μπορεί να έρθει η ομάδα. Απλώς δεν ξέρω αν μπορεί στα σχολεία που έχει να προλαβαίνει να φέρει λίγο χρόνο στον Ηρακλή. Αλλά πιστεύω ότι με λίγη καλή προσπάθεια μπορούμε να το πείσουμε. Είναι μια ιδέα το να συγκεντρώσετε όλους αυτούς που προαναφέρατε και υπάρχουν και πολλοί άλλοι και το ξέρετε που μπορούν να έχουν μια τέτοια ομάδα που θα είναι κοντά στον Ηρακλή. Κάτι ακόμα και ίσως τελευταίο και να σας ευχαριστήσω πολύ γιατί ξέρω ότι το τηλέφωνο χτυπάει συνεχώς λόγω των γενεθλίων σας σήμερα για τον χρόνο σας. Υπάρχει ένα μήνυμα του φίλου του Δημήτρη, αν και ξέρω ότι το έχετε ξεκαθαρίσει με αφορμή και τις απόψεις σας, τοποθετήσεις σας στην όποια έτσι, προσπάθεια ενασχόληση με το ποδόσφαιρο, ότι δεν σας απασχολεί κάτι άλλο, είστε απόλυτα συγκεντρωμένος πλέον στο μπάσκετ. Ο φίλος ο Δημήτρης όμως ρωτά ότι αν θα σας ενδιέφερε πάνω απ' όλα με την άνοδο της ομάδας στην Α1 στο εγγύς μέλλον να ασχοληθείτε και με κάποιο άλλο άθλημα, με κάποιο άλλο τμήμα, όπως το βόλεϊ αναφέρει. Την έχουμε κάνει τη συζήτηση και άλλες φορές και με τον κόσμο. Τον έχετε αφουγκραστεί, έχετε ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλετε πολλά καρπούζια. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να διαβάσω το μήνυμα του φίλου και να σας πω. Καλή ερώτηση αυτή. Καταγράψω. Ίσως με το βόλιο θα μπορούσα να ασχοληθώ κάποια ώρα, γιατί είχε τα πάντα την χαμηλότερα και είναι πολύ πιο ευγενικό άθλημα. Με το ποδόσφαιρο, βλέπω ότι είχα πει την επιχειρημία να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο έτσι όπως είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Διότι δεν μου ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία μου και στη φιλοσοφία μου. Η πρόταση που είχα κάνει πριν 3 χρόνια από ό,τι ήταν με τον Ηρακλή Αμπελοτύπου, δεν ήταν για να πάω εγώ μπροστά, ήταν για να λάβω την ομάδα του Ηρακλή, μια ομάδα Ηρακλειδέων. Και ήμουν σίγουρος ότι θα πήγαινε πολύ καλά. Για μένα τώρα αυτή τη στιγμή, άμα θα στη Β' Αφρική, χωρίς να αισθάνομαι τίποτα. Οπότε δεν έχω σκοπό να ασχοληθώ
με το ποδόσφαιρο, διότι δεν με πλέει όλη η κατάσταση. Τώρα, αν μπορώ να βοηθάω από πίσω, πολύ ευχαριστώ. Αλλά ασχοληθώ, δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι και βιολογικό το θέμα. Δηλαδή, ναι. Με το μπάσκετ ασχολούμαι αρκετά. Οπότε δεν μπορεί να ασχολούμαι και με άλλα χρήματα. Για το βόλεϊ όμως δεν είπατε, δεν είστε αρνητικός. Όχι, για το βόλεϊ δεν είμαι αρνητικός, γιατί είναι ένα παραφέρες άθλημα. Με το μπάσκετ έχει καλό κόσμο και έχουμε και πολλή ιστορία από πίσω, οπότε αν γέλανε καλή να τη δεις, θα μπορούσαμε. Άρα το ποδόσφαιρο δεν μπορώ να συμμετάσχω γαλλωτικά, διότι ναι, αυτό που έχουμε εμείς στην Ελλάδα είναι ποδόσφαιρο. Μπορεί κάτι άλλο είναι ποδόσφαιρο, έτσι όπως εγώ το ωραία, έχω. Ωραία. Το ότι δεν είστε αρνητικός, καλό είναι. Το αν θα μπορείτε να τα συνδυάσετε, αυτό το ξέρετε εσείς. Ευχής έργο να μπορέσετε κάποια στιγμή, γιατί το ξαναλέω, δεν υπάρχουν πολλοί, κύριε Δραγόπουλε, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, που αυτή τη στιγμή να βάζουν λεφτά από την τσέπη τους στον Ηράκλειο. Δεν έχουμε πολλούς τέτοιους. Με τα σωστά τους, με τα λάθη τους, με τα όλα τους. Έτσι. Ένας στόχος που έχω είναι ότι βγαίνω μπροστά για να δείξω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που αγαπούν αυτό που κάνουν και είναι ανιδιοτελείς στο ότι βάζουν τα λεφτά τους και θέλουν να προσφέρουν. Οπότε να γίνω εγώ το παράδειγμα για να ακολουθήσουν και άλλοι άνθρωποι από πίσω που είσαι 5 ή με 10 ή με 20, ό,τι καθένας μπορεί, αλλά να ξέρουν ότι εδώ υπάρχει μια υγεία και ότι είναι μια υγιής κατάσταση και ότι δεν εκμεταλλεύονται τα λεφτά κάποιον. Κάποιοι. Να ακολουθήσουν και άλλοι το παράδειγμα λοιπόν. Ακριβώς. Και όχι μόνο στο μπάσκετ, γενικά παντού, για τα υπόλοιπα αθλήματα. Παντού. Γιατί πιστεύω ότι έχουμε μεγάλη έλλειψη παραγόντων. Γενικά σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στο Ηράκλειο. Δηλαδή, αν πάτε στο ποδόσφαιρο και δείτε, δεν υπάρχει κάποιο τρόπο του να. Αν εξαιρέσω ένα-δυο. Ένα-δυο, όπως το είπατε. Ένα-δυο. Οι υπόλοιποι δεν δικαιολογούν τον τίτλο. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ τα συγχαρητήρια θα σας τα δώσουμε όλοι από κοντά την Τετάρτη. Περιμένουμε αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα θα μπορούσαμε να μιλάμε άλλη μια ώρα εάν είχε τελειώσει η υπόθεση άνοδος. Από εβδομάδα νομίζω θα είστε πιο απελευθερωμένοι να κάνετε τα σχέδιά σας. Εύχομαι το καλό την Τετάρτη να τελειώσουν όλα στο γήπεδο και να το απολαύσετε, γιατί είναι αρκετά τα χρόνια που κάνατε αυτή την προσπάθεια. Το εύχομαι. Και σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Και χρόνια πολλά και πάλι, να είστε γερός. Την Τετάρτη στο γήπεδο. Όλοι εκεί, όλοι εκεί. Να είστε καλά. Όλοι εκεί. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.